Τελευταία μέτρα της διαδρομής. Βρήκαμε εδώ, βλέπετε, 1,5 χιλιόμετρο περίπου για τον τερματισμό, αλλά εδώ βλέπω και την Ιβάνοβα που την εισέπραξε λίγο νωρίτερα. Ωραία. 1,5 χιλιόμετρο για το τέλος, η αγωνία εδώ κορυφώνεται. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Υπάρχει αγωνία από το γεγονός ότι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που προηγείται έχει πάρει δύο κάρτες. Περίπου όλες οι αθλήτρες παίρνουν κάρτες στον αγώνα. Άλλες περισσότερες, άλλες λιγότερες. 1:20 στο 18ο χιλιόμετρο, το είπε άλλωστε νωρίτερα ο Χρήστος Αθανασόπουλος. Βλέπετε πως έχει διαμορφωθεί η κατάταξη σε αυτόν τον αγώνα των 20 χιλιόμετρων. Μέχρι το 12 δεν είναι η Αθηνά Παπαγιάννη. Το στάδιο εδώ είναι όρθιο, χειροκροτεί και περιμένει την Αθανασία. Περιμένει την Αθανασία Τζουμελέκα από την Πρέβεζα, που έρχεται να κόψει το νήμα, έρχεται να γίνει χρυσή Ολυμπιονίτης. Μάχη υπάρχει, μάχη υπάρχει ακόμα. Βέβαια. Μέχρι το τέλος, μέχρι το τελευταίο βήμα. Η Ιβάνοβα δεν εγκαταλείπει τη μάχη, δίνει ό,τι έχει και δεν έχει να καλύψει την απόσταση. Βλέπετε τις δύο αθλήτριες έχουν μια διαφορά περίπου 5 μέτρα, ενώ μπαίνουν αυτή τη στιγμή. Έρχεται και η Αυστραλέζα από πίσω. Η Σαβίλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι μια συγκλονιστική κούρσα μέχρι το τέλος. Εδώ πλησιάζει το Ολυμπιακό στάδιο. Μπαίνει μέσα, έρχεται και μπαίνει στο στάδιο. Είναι η Αθανασία Τζουμπελέκα, η πρώτη που μπαίνει. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Θα τη δούμε όλοι εδώ. Είμαστε εδώ για να τη χειροκροτήσουμε. Όλοι μαζί. Να τη δώσουμε κουράγιο να τερματίσει πρώτη. Η Τζουμπελέκα είναι η πρώτη. Τα κορίτσια έχουν απλώσει το νήμα. Δεν ζούμε, λέει, καθαρή πρώτη. Δεν μπορεί καμία πια να τη φτάσει. Δεν μπορεί καμία να τη φτάσει. Είναι η πρώτη. 50 μέτρα για το φινάλε. Εκπληκτική Αθανασία Τζουμπελέκα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 40 μέτρα. 20. 10 μέτρα και τι θέλει να σταματήσει. Είναι πρώτη, τερματίζει. Χρυσό μετάλλιο. Εκπληκτική χρυσό μετάλλιο. Εκπληκτική η Αθανασία Τζουμπελέκα. Μπράβο, ήταν εκπληκτικό, μοναδικό, κάτι απίστευτο στην κυριολεξία. 1:29:12, τι σημασία έχει ο χρόνος τώρα. Το χρυσό μετάλλιο έχει σημασία. Το μετράει. Ένα κοριτσάκι που σπάει καρδιές. Μπράβο, Αθανασία. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό. 1:29:12 έκανε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, πολύ μεγάλη επίδοση. Αλλά πιο μεγάλο είναι το γεγονός του χρυσού μεταλλίου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κάνει τώρα το γύρο του θριάμβου. Να την. Η ΕΡΤ με τις κάμερές της την ακολουθεί παντού. Η Ιβάνοβα και Σαβίλ είναι οι αθλήτρες που ανέβουν μαζί με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στο βάθρο, αλλά σε πιο χαμηλό σκαλί, Νίκο. Ζητάει μια σημαία η Αθανασία. Θέλει να κάνει το γύρο του θριάμβου. Για να δούμε. Η Τούροβα είναι τέταρτη, Σίγκερ από τη Γερμανία πέμπτη, έκτη Ριγκοντό. Η Πρέβεζα θα πανηγυρίζει. Η Πρέβεζα απόψε δεν θα κοιμηθεί. Η Γερμανίδα Σίγκερ. Στην έκτη θέση Ρικάουντο, Ιταλία. Έχει από σήμερα μια Ολυμπιονίκη. Παρακολουθούμε τη χρυσή Ολυμπιονίκη. Την αθλήτρια που κατέπληξε τον κόσμο. Αθανασία Τζουμελέκα. Είναι μόλις 22 ετών. Ήταν μία από τις καλύτερες αθλήτρες του κόσμου όλα τα προηγούμενα χρόνια στην κατηγορία των εανίδων. Απίστευτο. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα.
ότι η Αθανασία έκανε τέτοιο αγώνα. Πολύ μελετημένο, πήγαινε κοντά στις πρώτες, δεν ήταν ποτέ από τα μάτια της. Και ακριβώς την τελευταία στροφή, ακριβώς το τελευταίο δευτερόλεπτο, θέλω να βλέπω αν μπήκε η Αθηνά, αν έφτασε η Αθηνά. Η Αθηνά που... Γιατί εμείς αφοσιωθήκαμε στην πρώτη, αλλά έχουμε κι άλλα Ελληνόπουλα, έχουμε κι άλλες αθλήτρες από την Ελλάδα. Για να που αγωνίστηκαν, που προσπάθησαν. Παπαγιάννη τερμάτισε, για να δούμε, τερμάτισε. Ναι, τερμάτισε δέκατη. Δέκατη. Αθανασία, χρυσή Ολυμπιονίκης. Χρυσή Ολυμπιονίκης, πρέπει να το καταλάβεις. Ο κόσμος τώρα έχεις και το συνειδητοποιεί, εσύ το συνειδητοποιείς. Εγώ μέσα στην κούρσα ήμουνα πρώτη, μετά τα 17 έφυγα. Η δύναμη, οι φωνές του κόσμου μου πάθανε πολύ δύναμη. Το ήθελα πολύ. Ο Θεός. Τον ευχαριστώ πολύ. Είχα κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Με δυνάμωσε πολύ αυτό που έγινε με τα δύο παιδιά μας, τον Κώστα και την Κατερίνα. Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν φταίνε σε τίποτα. Μου δώσανε πολύ δύναμη. Ήταν αυτή που από μικρή ονειρευόμουν. Και η Κατερίνα είναι από τα μέρη μου, από την Πρέβεζα. Ήταν αυτή που έκλαψα, καθώς και η Βουλά η Πατουλίδου, που δεν καταλάβαινα ακόμη, ήμουνα μικρή. Έκλαιγα, δεν ήξερα το γιατί. Συγκινούμουν πάρα πολύ. Και τώρα, με αυτό που έγινε, συνδέθηκε με την καλή προετοιμασία που είχα κάνει, με τον κόσμο που στη διαδρομή ήταν πάρα πολύ. Πρώτη φορά τρέχω με τόσο κόσμο. Και μου δώσανε απίστευτη δύναμη. Ακούτε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα εμείς. Επιτέλους, η Αθανασία Τζουμελέκα. Η Αθανασία Τζουμελέκα στο πιο ψηλό σκάλι του βάθου. Η Χριστίνη Κίτρια. Η θριαμβεύτρια. Αθανασία Τζουμελέκα, Χρυσή Ολυμπιονίκης, στα 20 χιλιόμετρα βάδι, η Ελλάδα πανηγυρίζει, η Πρέβεζα, η ιδιαίτερη πατρίδα της πανηγυρίζει, όλοι πανηγυρίζουμε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη από αυτή τη σπουδαία αθλήτρια.